λίγα λόγια για τον συγγραφέα του έργου και για το έργο. Η παράσταση που παρουσιάζουμε, η νέα μας παράσταση, είναι το έργο του Χάινερ Μίλλερ, «Η αποστολή, ανάμνηση από μια επανάσταση». Ο Χάινερ Μίλλερ θεωρείται ο σημαντικότερος ίσως θεατράνθρωπος στην Ανατολική Γερμανία μετά τον Μπέρτολτ Μπρέχτ. Θα τον αποκαλούσα αιρετικό του μαθητή, καθώς κρατάει την μπρεχτική μέθοδο, αλλά ταυτόχρονα την αμφισβητεί σε μεγάλο βαθμό. Ο Χάινερ Μίλλερ αυτοπροσδιορίζεται ως αιρετικός μαρξιστής. Είχε συγκρούσεις με το καθεστώς στην Ανατολική Γερμανία. Παρ' όλα αυτά, σε όλη του τη ζωή επέλεξε να παραμείνει σε αυτό το κομμάτι του Βερολίνου, της Γερμανίας, και μέχρι το τέλος του θάνατου, μέχρι το τέλος της ζωής του, ήταν διευθυντής του Berliner Ensemble, προσπάθησε να διατηρήσει το αρχείο του θεάτρου και να συνεχίσει την ιστορία. Ενώ ήταν αντικαθεστωτικός με μία, είναι κριτικός απέναντι στο καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας, του υπαρκτού λεγόμενου σοσιαλισμού. Ακριβώς. Ταυτόχρονα δεν αυτομόλυσε ποτέ στη Δύση, ενώ ήταν διάσημος. Ακριβώς. Δεν αυτομόλυσε ποτέ στη Δύση. Αλλά και μετά την κατάρρευση του καθεστώτος, προσπάθησε να διατηρήσει και την ιστορία και τη μνήμη και την παράδοση του θεάτρου, του Μπρέχτ, του Berliner Ensemble. Του μαρξιστικού, ας πούμε, μια μαρξιστική άποψη του θεάτρου. Ναι. Και το ίδιο το έργο τώρα. Το έργο καταπιάνεται, το έργο βασίζεται στη Γαλλική Επανάσταση. Ξεκινάμε από εκεί. Η κυβέρνηση, η επαναστατική κυβέρνηση των Ιακωβίνων στέλνει τρεις απεσταλμένους στην Τζαμάικα για να δημιουργήσουν μία εξέγερση των σκλάβων εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών. Έχουμε τον λευκό διανοούμενο Ντεμπισόν, τον πρώην σκλάβο Σασπόρτας και τον πρώην αγρότη Γκαλουντέκ. Ο Ντεμπισόν, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας, μέσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και λόγω του ότι η Επανάσταση τελικά ιτάται στη Γαλλία, περνάει σε μία διαδικασία μεγάλων εσωτερικών συγκρούσεων. Κατατρίχεται από αυτές τις συγκρούσεις. Να δοθεί μέχρι τέλους στον αγώνα για την εξέγερση των σκλάβων ή να περάσει στη μεριά των δουλεμπόρων από όπου και ο ίδιος κατάγεται. Είναι γόνος οικογένειας δουλεμπόρων και με μία έννοια ως επαναστάτης έχει προδώσει την τάξη του. Οπότε οι συγκρούσεις των τριών μεταξύ τους, του Ντεμπισόν με τον εαυτό του, σε όλο το φάσμα μεταξύ επανάστασης, ύπαρξης, μνήμης, ιστορίας, δημιουργούν το πλαίσιο της αποστολής, η οποία θα πρέπει να σημειώσουμε από τον συγγραφέα της, από τον Χάινερ Μίλλερ, δεν υπηρετεί τους νόμους μιας αναπαράστασης της ζωής, μιας ρεαλιστικής αφήγησης με αρχή, μέση, τέλος. Θα έλεγα ότι έχει τους νόμους, αν μπορούμε να μιλήσουμε για νόμους, ενός ονείρου ή ενός εφιάλτη. Ο ρυθμός είναι αποσπασματικός, λειτουργεί με ασυνέχειες. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι μου θυμίζει εμένα προσωπικά πάρα πολύ την αποσπασματική ροή, την κατακερματισμένη δομή του Βόιτσεκ, του Μπίχνερ. Νιώθω δηλαδή πως έχει επηρεαστεί σε έναν βαθμό από τον Βόιτσεκ, από αυτήν την λογική, την αποσπασματική. Διαβάζοντας στο διαδίκτυο διάφορες κριτικές για τον ίδιο, υπάρχουν ορισμένοι που τον ονομάζουν ακριβώς για αυτό το λόγο που αναφέρεις, ως μοτά μοντέρνο. Θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση τώρα. Είναι γνωστό ότι, και βεβαίως δουλεύουμε στο θέατρο Άτης, για μένα ο Θόδωρος Τρεζόπουλος είναι ο δάσκαλός μου. Συνεργάζομαι με το Άτης και τον Τρεζόπουλο ήδη από το 2003. Ο ίδιος ο Τρεζόπουλος θεωρεί τον Μίλλερ μεντορά του, δάσκαλό του. Με αυτήν την έννοια, ήδη από το 2003, υπάρχει, αν θέλεις, μία επαφή, μία όσμωση, μία ζύμωση με τις ιδέες του Μίλλερ. Ο Τρεζόπουλος επανειλημμένως έχει αναφέρει ότι ο ίδιος ο Μίλλερ αρνούνταν να αυτοαποκληθεί μεταμοντέρνος. Άμαστε. Μελετώντας βαθύτερα τη δουλειά και το έργο του, μπορώ να το καταλάβω. Και γιατί το λέω αυτό. Βλέπω μέσα στον Μίλλερ την παράδοση, αλλά μία συγκρουσιακή σχέση με την παράδοση.
Βλέπω την ταυτότητα, αλλά μια συγκρουσιακή σχέση με την ταυτότητα. Είπαμε προηγουμένως είναι μαθητής του Μπρέχτ, ας πούμε. Έχει επιρροές από τον Μπίχνερ. Βλέπω επιρροές από τον Αρτό, αλλά και από τα κινήματα τα επαναστατικά εξεγερσιακά της δεκαετίας του 60 και του 70. Με αυτήν την έννοια δεν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τον Μίλλερ μεταμοντέρνο. Νομίζω πως ούτε ο ίδιος θα το ήθελε. Για τον λόγο που είπα, επίσης για το ότι στον Χάινερ Μίλλερ δεν βλέπουμε μία απόλυτη ρευστοποίηση ή κατάργηση των παραδόσεων ή των ταυτοτήτων. Δεν βλέπουμε μία sui generis προσωπικότητα η οποία εμφανίστηκε από το πουθενά, μη αναγνωρίζοντας παραδόσεις, επιρροές, ρεύματα, αισθητικά, καλλιτεχνικά, φιλοσοφικά ή πολιτικά. Θα ήθελα να προσθέσω ως προς το θέμα της υπόθεσης ότι κατά την προσφυλή του συνήθεια ο Χάινερ Μίλλερ μέσα στην αποστολή εντάσσει ένα κείμενο εμβόλυμο το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται με την λογική στην υπόθεση της αποστολής. Αυτό το κείμενο έχει ονομαστεί «Ο άντρας των ανελκυστήρα» ή απλώς «Ο ανελκυστήρας». Και ενώ όλο το έργο μας μεταφέρει στη Γαλλική Επανάσταση και στην Τζαμάικα, ο άντρας των ανελκυστήρα σαν να μας μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή ή στην εποχή που γράφει ο Μίλλερ, όπου έχουμε τον υπάλληλο ενός γραφειοκρατικού κολοσσού, ο οποίος τρελαίνεται, παραλυρεί, νιώθει ότι ο χρόνος και ο χώρος εκτροχιάζονται, στην προσπάθειά του να συναντήσει τον προϊστάμενό του, τον επικεφαλής του, τον οποίον αποκαλεί νούμερο ένα, ο οποίος στο μεταξύ αυτοκτονεί. Βεβαίως, οι αναλογίες και οι συμβολισμοί μας παραπέμπουν στην γραφειοκρατία του καθεστώτος που ζούσε ο Μίλλερ. Του κρατικού καπιταλισμού της Ανατολικής Γερμανίας. Ακριβώς. Κατά τη γνώμη μου όμως, διαβάζοντας το έργο σήμερα και προσπαθώντας να δούμε πώς μας αφορά σήμερα, υπάρχει όντως αυτή η μαρτυρία ότι ο Μίλλερ επηρεάζεται από μία συνάντησή του με τον Χόνεκερ. Όπου ήταν η ίδια η μαρτυρία. Ναι, γραπτή και στην αυτοβιογραφία του. Ότι ήταν οπλισμένοι όλοι όροφο-όροφο καθώς ανέβαινε μέχρι να τον συναντήσει. Αν δούμε όμως, και αυτό εμένα με αφορά πάρα πολύ, πώς διαβάζουμε σήμερα τον Ζαμιάτιν, τον συγγραφέα που κάναμε το εμείς στην προηγούμενη μας παράσταση, μα πώς διαβάζουμε και τον Κάφκα, ο οποίος γράφει με κέντρο το γραφειοκρατικό φαινόμενο, προτού να έχουμε τον υπαρκτό σοσιαλισμό, προτού να έχουμε τους ολοκληρωτισμούς ή τις γραφειοκρατίες του 20ου αιώνα. Δεν είναι τυχαίο ότι, για παράδειγμα, χρεοκοπώντας οι Lehman Brothers, τα Golden Boys πηδάγανε από τους ουρανοξύστες. Γιατί αυτή δεν είναι ο αντίστοιχος υπάλληλος στον ανελκυστήρα. Άρα, το φαινόμενο της γραφειοκρατίας, το φαινόμενο της αποανθρωποποίησης του ανθρώπου, όπου γίνεται ένα γρανάζι ή της αριθμοποίησης, όπως λέγαμε στην περίπτωση του εμείς, δεν είναι ιστορικό με την έννοια πως αφορά στο παρελθόν. Αφορά στο σήμερα. Για να επιστρέψω λίγο στην αποστολή. Ναι, γιατί ήθελα να πω, επιστρέφοντας, για να σου δώσεις μπάλα, γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω κιόλας, νομίζω ότι έχει πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης, πέρα από την εποχή που έζησε ο Μίλλερ και το καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας και του υπαρκτού σοσιαλισμού, θέτει γενικότερα ερωτήματα που είναι για την επανάσταση, για τη δυνατότητα επανάστασης στις δυτικές χώρες, τι σημαίνει η επανάσταση, την αποτυχία των επαναστάσεων μέχρι τώρα, και όλα αυτά όχι με ένα μονοδιάστατο τρόπο, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, αφήνει το θεατή να γράψει με μία έννοια και αυτός το θεατρικό, γράφοντας τις δικές του απόψεις, τις δικές του. Για μένα υπάρχει στο επίκεντρο αυτού του κειμένου ένα βασικό ζήτημα. Η επανάσταση ως πρόταγμα μπορεί να ιτάται, μπορεί να εκφυλίζεται, μπορεί να προδίδεται ή, με άλλα λόγια, μπορεί να ιτήθηκε, μπορεί να εκφυλίστηκε, μπορεί να προδόθηκε στο εδώ και τώρα, στο παρελθόν, είναι πάντα επίκαιρη και είναι πάντα αναγκαία. Και οι λευκοί διανοούμενοι που αρνούνται να βάλουν τα χέρια τους μέσα στη φωτιά της μάχης, οι κάτοχοι των ατσάλινων νόμων της ιστορίας, οι καθοδηγητές, αυτοί που γνωρίζουν, οι οποίοι δουλεύουν στο όνομα αυτών για τους οποίους θα γίνει η εξέγερση, είναι εν δυνάμει προδότες. Ο Μίλλερ, κατά τη γνώμη μου, επιστρέφει
στο υποκείμενο της Επανάστασης, της Εξέγερσης, και αυτοί είναι οι ίδιοι καταπιεσμένοι. Οι σκλάβοι, οι προλετάριοι, οι νομάδες προλετάριοι του σήμερα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, οι σκλάβοι όλων των εποχών και όλων των χωρών. Εκεί νομίζω πως εντοπίζεται ο πυρήνας της προβληματικής. Κατά τη γνώμη μου, επειδή έχει χαρακτηριστεί πεσημιστής ο Μίλλερ και είναι πεσημιστής, πιστεύω ότι ο πεσημισμός του ως προς το συγκεκριμένο κείμενο αφορά στην παραδεδομένη και κυρίαρχη, αν θέλουμε, αντίληψη για την Επανάσταση, την ηγεσία, το κόμμα, όπως έχει περάσει στην ιστορία του 20ου αιώνα η κυρίαρχη αφήγηση, η κυρίαρχη αντίληψη. Ερχόμενοι στα καθ' εμάς, ζώντας σε μια χώρα όπου βιώνουμε ως κοινωνία την απογοήτευση μετά το περσινό καλοκαίρι, είναι ένας προβληματισμός πολύ σημαντικός. Τίποτα δεν τελειώνει οριστικά. Δεν υπάρχει τέλος στον αγώνα των ανθρώπων για τη χειραφέτησή τους. Δεν υπάρχει τέλος της ιστορίας. Ακόμα και αυτή η κυρίαρχη αντίληψη στις αρχές της δεκαετίας του 90 περί τέλους της ιστορίας ήρθε πάρα πολύ γρήγορα να καταρριφθεί, να απομυθοποιηθεί, ξεκινώντας από την Τσιάπας στο Σιάτλ, φτάνοντας μέχρι σήμερα στο Νουίντεμπου, περνώντας από την πλατεία Ταχρίρ, περνώντας από την Αραβική Άνοιξη, από την πλατεία Συντάγματος, από τον Ελληνικό Δεκέμβρη του 8 και από άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Νομίζω ότι η κραυγή του Μίλλερ είναι εναγώνια. Ο προβληματισμός είναι εναγώνιος. Είναι τραυματικός. Και εκεί έρχεται να συγκρουστεί με τον Μπρέχτ. Δεν είναι, αν θέλεις, η πολιτική του οπτική συμπαγής, αισιόδοξη και απολύτως τεκμηριωμένη θεωρητικά και ιδεολογικά. Έχει τραύματα, έχει ρήγματα, έχει ρογμές και καταστροφές. Τις ρογμές και τις καταστροφές του ίδιου του ιστορικού χρόνου. Δηλαδή, μέσα στον Μίλλερ, η ύπαρξη, η ιστορία και η μνήμη αλληλεπιδρούν, συναντιούνται, αλλά και συγκρούονται. Το σώμα του ηθοποιού φέρει τα τραύματα της ιστορίας πάνω στη σκηνή. Και με αυτήν την έννοια, ο θεατρικός χωρόχρονος δεν είναι απλώς ένας τόπος όπου θα παιχτεί μια παράσταση. Γι' αυτόν τον λόγο, τα κείμενά του, όλα του τα κείμενα, αλλά η αποστολή πάρα πολύ, μας φέρνει στα όρια του θέατρου. Σαν να μην είναι θέατρο. Σαν να είναι πριν ή μετά το θέατρο. Σαν να είναι θέατρο μέσα στο θέατρο, μέσα στο θέατρο. Όπου θεατές και ηθοποιοί αναμετριούνται. Ο ηθοποιός με τον εαυτό του, ο ηθοποιός με την ίδια του τέχνη. Είναι ένα περίεργο σύμπαν μνήμης, ιστορίας, ύπαρξης. Όπου, όπως είπες πολύ ωραία, ο κάθε θεατής, μα και ο κάθε ηθοποιός, ξαναγράφει το κείμενο αυτός ο ίδιος, με το μυαλό και το σώμα του. Και αυτή είναι η ουσία του μοντερνισμού, επί την ευκαιρία. Ακριβώς. Και όχι του μεταμοντερνισμού. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Να πω το εξής. Η παράσταση, όπως τουλάχιστον έχω δει τρεις παραστάσεις δικές σου, τρία έργα που έχεις συνοδετήσει εσύ, είναι εξυπνωστική το παίξιμο και των ηθοποιών και η σκηνοθεσία. Γιατί επιλέγεις αυτό το στυλ σκηνοθετικά? Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή ερώτηση καταρχάς. Θα μπορούσα να πω πολύ απλά και επιγραμματικά ότι η αντίληψή μου πάνω στο θέατρο και στη σκηνοθεσία έρχεται σε ρήξη με το ρεαλισμό. Αλλά αυτό ίσως να μην ήταν μια απάντηση που ουσιαστικά θα απαντούσε στο ερώτημα. Πιστεύω ότι η κυρίαρχη αισθητική είτε του ρεαλισμού είτε του μεταμοντερνισμού με μία έννοια αναπαράγει την καθημερινότητα και με αυτόν τον τρόπο κλείνει τις πολλαπλές διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Η δουλειά μας προσπαθεί αντίστροφα αυτές τις διαστάσεις να τις ανοίξει. Αυτό το ερώτημα, προς τι ο άνθρωπος, που μπαίνει στον Γκέωργ Μπίχνερ, στον Βόιτσεκ. Ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ύπαρξη, το ανθρώπινο «ον», δεν είναι μόνο το κοινωνικά κατασκευασμένο «ον», που περπατάει, κάθεται, ξυπνάει, ξανακοιμάται και διάγει έναν βίο καταπίεσης και περιορισμών. Η ανθρώπινη φύση έχει έναν άπειρο χώρο έκφρασης. Η δουλειά μας προσπαθεί να αποκαλύψει αυτόν τον χώρο, αυτόν τον τόπο έκφρασης.
Επίσης, βεβαίως υπάρχει η επιρροή από τον Τερζόπουλο, από αυτή τη σχολή που μέσα εκεί είναι ο Μπρέχτη, ο Μίλλερ και άλλοι όμως. Αλλά είναι η προσπάθεια να έρθουμε και σε ρήξη με, αν θέλεις, την κυρίαρχη ιδεολογία του τι είναι ο άνθρωπος και την κυρίαρχη αντίληψη του τι είναι το θέατρο. Μας ενδιαφέρει το θέατρο ως τέχνη της λύθης για να δούμε μία αναπαράσταση της ζωής, να ξεχαστούμε, να χαλαρώσουμε και να περάσουμε όμορφα. Ή μας ενδιαφέρει το θέατρο ως τέχνη της μνήμης, όπου θα μπούμε ως θεατές κι εμείς, ως δρόντα πρόσωπα, για να συμμετέχουμε στη δημιουργία ενός θεατρικού δρόμενου που θα ανοίξει τη μνήμη, θα ανοίξει τον προβληματισμό, θα βάλει τα ερωτήματα, θα εντείνει την αγωνία, προκαλώντας μας και προσκαλώντας μας σε ανάληψη δράσης χειραφετητικής στην ίδια τη ζωή.